Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1087, από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Σελίδα 1087, κεφάλαιο Β, Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον: ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς και δοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή, και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμας. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Εθιμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα, ή δε μη έρχομαι προσέ ταχαίως. Και θέλω κινείς τη λιχνία σου εκ του τόπου του αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Όσοι έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εις τον Ικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού. Αμήν. Μία εκκλησία ιδιαίτερα ευλογημένη, που λίγα χρόνια πριν, όταν ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Έφεσο και από την Ασία εν γέννη, η δόξα του Θεού ήταν απόλυτη. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου γινόταν με μεγάλη δύναμη πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Σημεία τεράστια και μεγαλεία έκαμε ο Χριστός, όχι μόνο δια των χειρών του αδελφού μας του Αποστόλου του Παύλου, αλλά και με τα περιζώματα του Αποστόλου του Παύλου, όπου πέρναγαν θεραπεύονταν πάσα νόσος και πάσα ασθένεια. Ένδοξη η παρουσία του Θεού. Τώρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια και η εκκλησία της Εφέσου είναι μια πάρα πολύ καλή εκκλησία. Ο Κύριος μας όταν στέλνει την επιστολή αυτή, τη στέλνει όλο με επένους. Αφού ομολογεί ότι εγώ είμαι αυτός που κρατάω τους ποιμένες αλλά και την εκκλησία στα χέρια μου, στη δεξιά μου, ομολογεί λέγοντας ότι είσαι μια πολύ καλή εκκλησία και ξέρω τα έργα σου, τα αγαθά. Πολύ καλή εκκλησία. Ακόμη γνωρίζω τον κόπο της αγάπης σου, που υπηρέτησες και υπηρετείς τους αδελφούς σου, τον κόπο που κοπιάζεις το έργο του Θεού. Δεν είσαι οκνηρός, τεμπέλης, αλλά αντιθέτως είσαι δραστήριος στο έργο του Θεού και δεν φίδεσαι να κοπιάζεις υπηρετώντας τον Κύριο και τους αδελφούς σου. Ακόμη διαπιστώνει ο Κύριος, βλέποντας την καρδιά του και των, την καρδιά του ποιμένα και της Εκκλησίας, ότι έχει υπομονή. Και ο Κύριος λέει ότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία. Έχει αυτό το όμορφο και τόσο απαραίτητο αλλά και δύσκολο χαρακτηριστικό: να επιμένει, να περιμένει και να συνεχίζει στο έργο του Θεού. Ακόμη και όταν βλέπει το κακό φεύγει, δεν το αντέχει το κακό, έχει φόβο Θεού. Βλέπει το κακό και φεύγει. Και έχει και διάκριση, έχει αποκάλυψη. Γιατί ήρθαν κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι είναι Απόστολοι, τους εδοκίμασε με το Λόγο του Θεού και τους βρήκε ότι είναι ψευδείς. Δεν είναι κάποιος ή κάποια εκκλησία που παγιδεύτηκε, που παγιδεύεται από τα ψέματα των ανθρώπων. Ακόμη
δεν έχει και κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει εκοσμίκευση. Μισεί τα έργα των Νικολαϊτών, οι οποίοι κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ, που έλεγε και δίδασκε το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον του λαού Ισραήλ, για να πορνεύσουν ο λαός Ισραήλ και να φάγουν και ειδωλόθητα. Δεν υπήρχε δηλαδή το κοσμικό φρόνημα που φέρνει το σκάνδαλο, δεν υπήρχε το φρόνημα της ψευδοδιδασκαλίας που φέρνει το σκάνδαλο. Ήταν μια εκκλησία που δεν είχε σκάνδαλο. Δηλαδή ήταν μια εκκλησία, εγώ θα έλεγα, αλλά και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, άψογη, τέλεια. Τέλεια. Έχει έργο, έχει υπομονή, έχει κόπο, έχει αποκάλυψη, έχει φανέρωση, υποφέρει, κοπιάζει, δεν απέκαμε, συνεχίζει, υπομένει, όπου ξαναείπα, δεν έχει σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία, δεν έχει κοσμικό φρόνημα μέσα στην εκκλησία, όλα είναι καλά. Αλλά ο Κύριος αναγνωρίζει και λέει δεν είναι όλα καλά, και μάλιστα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη η κατάσταση για τη συνέχεια. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στον εαυτό μας. Γιατί μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή μας πάνε καλά. Όχι καλά με την έννοια την κοσμική, αλλά με την έννοια την πνευματική. Και έργο έχουμε και κοπιάζουμε και υπομένουμε και αποκάλυψη έχουμε και φανέρωση έχουμε και βλέπουμε το Θεό να ενεργεί και λέμε όλα καλά. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να του πει όμως έχω κάτι μικρό καταρχάς εναντίον σου, το οποίο όμως θα σε οδηγήσει να αναγκαστώ εγώ ο Θεός να μετακινήσω τη λιχνία σου, να διακόψω το έργο σου, να σταματήσω τη συνεργασία μου με σένα, να σταματήσω την ευλογία μου. Θα με αναγκάσει αυτό το μικρό το οποίο έχεις να απομακρυνθώ από σένα, και τότε θα καταντήσεις λάφυρο και θα λες μα γιατί έγινα λάφυρο, μα γιατί έγινα εχμάλωτος, γιατί αλλάξανε τα πράγματα στη ζωή μου, αφού εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αφού εγώ εργαζόμουν και αγωνιζόμουν όσο καλύτερα μπορούσα. Γιατί? Και έρχεται ο Κύριος να του πει μία είναι η αιτία, την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Κάτι άφησες, κάτι έπαψες να κάνεις από αυτά που έκανες στην αρχή. Γι' αυτό θυμίσου από πού εξέπεσες, πού ήσουν, τι έκανες και τώρα δεν κάνεις. Θυμίσου, σκέψου. Γιατί εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν κάνεις αυτό που έκαμε στην αρχή, εάν δεν θυμηθείς, δεν σκεφτείς τι έκανες στην αρχή, εγώ διακόπτω τις σχέσεις μου με σένα. Μετακινώ τη λιχνία σου από το τόπο της ευλογίας και την πηγαίνω σε τόπο εχμαλωσίας. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι για έναν άνθρωπο που είναι εντελώς βέβαιος ότι όλα τα κάνει καλά, να έρχεται ο Θεός και να του λέει για σκέψου, κοίταξε από την αρχή, εξέτασε, γιατί θα σε μεταφέρω από τον τόπο της ευλογίας που είσαι και θα σε πάω στον τόπο της εχμαλωσίας, θα βάλω απάνω σου αφεντικά και δεν θα είσαι πια ελεύθερος,
αλλά θα είσαι δούλος. Δεν θα είσαι ευλογημένος. Δεν ξέρω αν θα είσαι καταραμένος, αλλά ευλογημένος δεν θα είσαι. Θυμήσου. Και ο Ιερεμίας λέει, θυμούμε, ενθυμούμε περί σου την ευνημένειά μου στην νεότητά σου και την αγάπη μου. Πότε? Όταν εσύ με ακολουθούσες. Όχι όταν έκανες τα καλύτερα κατά τη γνώμη σου ή και ακόμα κατά το λόγο μου, αλλά όταν με ακολουθούσες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερμηνεύει για να μην, μέσα στο λόγο, για να μην υπάρχει καμία απορία. Δεν είναι λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού ευλογημένους, αναγεννημένους, αγίους που απολαμβάνουν την ευμένεια του Θεού. Δεν είναι ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ ευλογημένους, όχι τους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά τους περιπατούντας κατά το πνεύμα. Μπορεί δηλαδή ένας εν Χριστώ Ιησού να είναι υποκατάκριση? Βεβαιότατα. Όταν δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά διοικείται από τη σάρκα του, το μυαλό του, την καρδιά του και τις σκέψεις του, έστω και αν αυτές βγαίνουνε, οι σκέψεις, οι αποφάσεις βγαίνουνε μέσα από το Λόγο του Θεού, έστω και αν κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο σε σχέση με το θέλημα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα βρεθεί σε κατάκριση, γιατί περπατάει κατά τη σάρκα τη δική του, κατά τη λογική τη δική του, κατά την καρδιά τη δική του, κατά τη σκέψη τη δική του, και όχι εξητώντας τον Κύριο, ώστε να τον ακολουθεί, να τον βάζει μπροστά και να τον οδηγεί ο Θεός. Να ακολουθείς τον Κύριο θέλει ο Θεός, να περπατάς δηλαδή όχι κατά τη σάρκα σου, κατά το Πνεύμα του Θεού. Εγώ, λέει ο Χριστός στον Ιερεμία, θα σου λέω που θα πας. Αλλά για να σου λέω εγώ που θα πας και τι θα κάνεις, θα έρχεσαι κοντά μου να με ρωτάς και να ακούς τη φωνή μου, τη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου, να διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο για να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού. Υπάρχει δηλαδή, χριστιανός και αδελφοί αγαπητοί, η διαφορά είναι τόσο μικρή που μόνο ο Θεός μπορεί να μας τον αποκαλύψει και μόνο ο Θεός μπορεί να μας διορθώσει τη ζωή μας. Υπάρχει χριστιανός που περπατάει ακριβώς κατά τη γνώμη του, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός λέει, δεν έχεις καμία σχέση με το θέλημα το δικό μου. Περπατάς ακριβώς σύμφωνα με τις δικές σου σκέψεις, με τη δική σου λογική, με τη δική σου καρδιά, με τις δικές σου απόψεις και εν τέλει με τις δικές σου αποφάσεις. Και εγώ, αν συνεχίζεις έτσι και δεν μετανοήσεις, θα έρθω και θα μετακινήσω τη λιχνία σου από τον τόπο της ευλογίας και θα την πάω σε τόπο εχμαλωσίας. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν είναι αρκετό να ζούμε κατά το Πνεύμα. Και πότε ζούμε κατά το Πνεύμα? Αναγεννημένοι, ευλογημένοι, στις προσευχές, στην Εκκλησία, στο Λόγο του Θεού, με φόβο ακόμη Θεού, με αγάπη στον Κύριο. Αλλά πολύ σοβαρό, χωρίς τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς την εξήτηση, χωρίς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως,
χωρίς τη φωνή του Θεού. Και είναι τόσο κοντά. Τι καλός ποιμένας ο ποιμένας της Εφέσου. Κανένα ελάττωμα. Έργα αγαθά, υπομονή, κόπο, διάκριση, αποκάλυψη. Μακριά από την αμαρτία, μακριά από το κακό. Και αυτό που έρχεται είναι να μετακινήσει τη λιχνία του από τον τόπο της ευλογίας στον τόπο της αιχμαλωσίας και να τον καταστήσει λάφυρο. Γιατί? Γιατί απομακρύνθηκε από την πηγή των ζώντων υδάτων με τη λογική του, με τη σοφία τη δική του, με τη σύνεση τη δική του, με τη γνώση τη δική του. Θα το πω μια φορά ακόμη, αδερφή αγαπητή, γιατί είναι, με έχει σημαδέψει σαν άτομο, σαν άνθρωπο. Κάποτε ήρθε μια μεγάλη εταιρεία, τότε που δούλευα, και μου λέει, έχουμε κάνει μια μελέτη για να ανοίξουμε ένα υποκατάστημα στην τάδε περιοχή, αλλά θέλουμε τη γνώμη σου, θέλουμε να την εξετάσεις τη μελέτη και θέλουμε να μας πεις. Και πήρα πράγματι εγώ τη μελέτη, θα πληρωνόμουν και πληρώθηκα αρκετά καλά γι' αυτό. Και είδα ότι ήταν τέλεια η μελέτη. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν. Αλλά μέρα κάτι γινόταν μέσα μου. Κάτι με ανακάτευε. Ήρθε λοιπόν οι ιδιοκτήτες, τα στελέχη, και μου λένε, έλα τώρα πες μας. Τους λέω, η μελέτη είναι τέλεια, αλλά αφήστε με λίγο να το σκεφτώ. Ξέραν αυτοί. Όταν τους έλεγα αφήστε με να το σκεφτώ, εννοούσα αφήστε με να προσευχηθώ. Μου λέει, είναι τέλεια. Λέω, τέλεια. Να τα ανοίξουμε. Λέω, αφήστε με να το σκεφτώ και θα σας πω σε μια-δυο μέρες. Και γελάσανε. Χα, 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 χα. Εντάξει, μου λέει, ευχαριστούμε. Και το φτιάξανε. Κάνανε πολύ μεγάλη επένδυση. Και ήταν καταστροφή. Γιατί μετά από λίγους μήνες έγινε μια ζημιά, δεν θυμάμαι καλά, στον ρεύμα ή στο νερό, και σκάβανε περίπου ένα χρόνο για να το φτιάξουν. Και δεν μπήκε ούτε ένας πελάτης μέσα. Και το κλείσανε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι η γνώμη σου από τη γνώμη του Θεού. Η λογική σου και η σοφία σου από τη σοφία του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και μας το βεβαιώνει αυτό και μας λέει, «Ει, πρόσεξε, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου, όσο και σοφός να είσαι. Η οδή μου δεν είναι οδή σου, όσο και σπουδαίος να είσαι». Ακόμη θα τολμούσα, όσο και άγιος, όσο και αφιερωμένος, όσο και αγαθός, όσο και ό,τι θέλεις. Μην προχωράς με τις βουλές σου, μην προχωράς με τα σοδού σου, μην παίρνεις αποφάσεις εάν δεν πάρεις την άδεια, τουλάχιστον, που το σωστό είναι να πω, τη διοίκηση και την οδηγία του Θεού. Μην ξεκινάς, όσο και να σου φαίνεται ότι είναι πολύ καλό, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού, είναι σύμφωνο με τη λογική σου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι σύμφωνο με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό έχει σημασία. Είναι σύμφωνο με αυτό το οποίο ο Θεός ξέρει, όχι βλέποντας μόνο το χτες και το σήμερα, αλλά ξέρει βλέποντας ιδιαιτέρως το αύριο,
που κανείς από μας δεν το βλέπει. Κανείς από μας δεν το βλέπει. Όμως το κρίσιμο και το μεγάλο ερώτημα είναι, και τι θα κάνω? Και τι θα κάνω? Πώς θα το κάνω τώρα? Είμαι άνθρωπος ασήμαντος, αδύναμος. Είμαι άθλιος, είμαι τυποτένιος. Το αναγνωρίζω. Τι θα κάνω? Και λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, μάθε ότι ο νόμος είναι αδύνατος και ανίσχυρος. Ο Λόγος του Θεού, ακόμη και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού εις πάντα τον πιστεύοντα, είναι ανίσχυρος και αδύναμος όταν είναι κατά σάρκα, κατά την ανθρώπινη σαρκική λογική. Γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας και κατέκρινε τα λάθη της σάρκας, και έτσι όταν κατακρίνει ο Θεός τα λάθη τα δικά σου, τη σάρκα σου, της λογικής σου, τότε εκπληρώνεται στη ζωή σου η δικαιοσύνη και του νόμου ακόμη. Σε ποιους? Σε μας, όπως λέει η Γραφή, που περπατάμε κατά τις, που δεν περπατάμε κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Ο νόμος δεν κάνει τίποτα στον άνθρωπο. Είναι δίκαιος, είναι άγιος, είναι τέλειος. Αλλά δεν κάνει, γιατί ο άνθρωπος είναι σαρκικός. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα σου στείλω ένα φίλο, έναν βοηθό, έναν κύριο, ένα σωτήρα που θα κατακρίνει την αδυναμία, θα καταδικάσει, θα εξαφανίσει την αδυναμία της σάρκας σου και θα φέρει στη ζωή σου τη δύναμη του Πνεύματος. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου. Και αυτό θα γίνει σε σένα που δεν στηρίζεσαι στη σάρκα σου, αλλά στηρίζεσαι στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλεις να περπατάς όπως νομίζεις, αλλά θέλεις να περπατάς όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη λέει κάτι παραπάνω. Γιατί συσχύουν αυτά? Γιατί οι ζώντες κατά τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Μόνο οι ζώντες κατά το πνεύμα και οι περιπατούντες κατά το πνεύμα φρονούν τα του Πνεύματος του Αγίου. Οι ζώντες κατά τη σάρκα, και ξέρουμε τώρα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ζω εγώ χριστιανός κατά τη σάρκα. Κάνω ό,τι θέλω. Βάζω το Λόγο του Θεού μπροστά, ναι. Βάζω την προσευχή μου μπροστά, ναι. Αλλά τελικά κάνω ό,τι εγώ θέλω. Δηλαδή, με ελευθέρωσε ο Θεός, ναι. Αλλά λέει η Γραφή, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν και τότε το τέλος σας ζωή αιώνιο. Ζωή αιώνιος. Τώρα πρέπει να γίνω δούλος. Και για να γίνω δούλος πρέπει να γίνω Κύριος. Και μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Και πρέπει να περπατάω κατά τον Κύριό μου και το Θεό μου που είναι μέσα στην Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος που δεν ασχολείται με μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Ποιος είναι ο Κύριός σου? Τι σημαίνει Κύριος? Διατάζει, διοικεί,
τον ρωτάω. Δεν κάνω ό,τι μου αρέσει, κάνω ό,τι του αρέσει. Δεν κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλει. Δεν κάνω ό,τι νομίζω, κάνω ό,τι μου λέει. Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, αυτοί μόνο είναι αληθινά παιδιά Θεού. Δηλαδή οι άλλοι δεν είναι. Για να λέει αυτοί είναι μόνο, εδώ κάτι παίζεται. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Σεις όμως δεν είστε ενσάρκο, δεν είστε της σάρκας, αλλά του Πνεύματος. Γιατί και πότε? Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας πρώτον. Όχι αν είστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, όχι αν είστε αναγεννημένοι, εάν κατοικεί. Ξέρετε θα πει κατοικεί? Εκεί μένει, δεν φεύγει, δεν είναι επισκέπτης. Το Πνεύμα το Άγιο τι είναι στη ζωή σου? Επισκέπτης ή ο κυρίαρχος κάτοικος της καρδιάς σου? Το είναι το πρώτο βασικό ερώτημα και το πρώτο βασικό θέμα. Εάν είστε θησαρκός, τότε το Πνεύμα δεν κατοικεί, αλλά σας επισκέπτεται, οπότε θυμάστε πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο και είναι κάτι διακοσμητικό. Αν όμως είσαστε του Πνεύματος, αυτό αποδεικνύεται γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι σεπτό. Εάν υπάρχει αμαρτία, αν υπάρχει κατάκρισης, αν υπάρχει καταλαλιά, αν υπάρχει φθόνος, αν υπάρχει έργος σαρκός, αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει θυμός, φεύγει. Δεν κατοικεί. Σε ποιους λοιπόν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο? Στους Αγίους ανθρώπους του Θεού που ξέρουν να μετανοούν άμεσα και να επικαλούνται το αίμα του Χριστού και να διορθώνονται. Το κατάλαβα, το διορθώνω. Γιατί θέλω να είμαι του Πνεύματος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μου. Δεν θέλω να χαίρομαι, να γονατίζω, να προσεύχομαι, να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, να μιλάω γλώσσες, να μου δίνει χαρίσματα ο Θεός, να βλέπω οράσεις και να φεύγει. Θα έλεγα, ο Θεός να με συγχωρέσει, τίποτα από όλα αυτά να μην έκανα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μου. Αν όμως βέβαια κατοικεί μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, όλα αυτά υπάρχουν. Πώς να κατοικεί? Πάντοτε! Πάντοτε! Κάθε στιγμή ο παράκλητος να είναι ο κυρίαρχος κάτοικος του σώματός σου, της ψυχής σου και του πνεύματός σου. Τότε είσαι του Πνεύματος και περπατάς κατά το Πνεύμα. Όχι μόνο τότε, αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, και δεν είσαι της σαρκός και δεν περπατάς κατά τη σάρκα. Πόσο σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και θέλω να το διαβάσω. Ήθε ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα μέχρι την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ξέρετε, ξέρω για τον εαυτό μου και ξέρεις για τον εαυτό σου πότε το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου και πότε κατοικεί μέσα σου η πίκρα, ο φθόνος. Δεν μπορούν να έχουν συγκατοικήσουν. Δεν μπορείς να βάλεις μια γάτα και ένα σκύλο στο ίδιο δωμάτιο. Θα φαγωθούνε. Δεν μπορείς να βάλεις το σκοτάδι και το φως στο ίδιο δωμάτιο. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βάλεις το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα του κόσμου στο ίδιο δωμάτιο. Δεν γίνεται. Ξέρω, μόνο για μένα, πότε
κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και πότε μέσα μου κατοικούν άλλες επιθυμίες, άλλες ορέξεις, άλλες καταστάσεις, άλλες γνώμες, άλλες σκέψεις. Το ξέρω. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μου, τότε αυτό με διοικεί και οι αποφάσεις που θα παίρνω θα είναι αποφάσεις δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή θα περπατώ κατά το Πνεύμα. Να το πω αλλιώς. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Είμαι οργισμένος. Μπορώ να εργαστώ τη δικαιοσύνη του Θεού? Μπορώ να περπατήσω κατά το Πνεύμα? Αποκλείεται. Είμαι πειραζόμενος από τον εχθρό, δελεαζόμενος από τον εχθρό, και έχει μπει μέσα μου η επιθυμία. Είναι δυνατόν να περπατήσω κατά το Πνεύμα? Είμαι απειλούμενος από τον εχθρό, τρομοκρατημένος, και έχει γεμίσει την καρδιά μου φόβος. Μπορώ να περπατάω κατά το Πνεύμα? Αποκλείεται. Εγώ λοιπόν για τον εαυτό μου, που είμαι άθλιος και ουτιδανός, ξέρω πότε κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μου και πότε δεν κατοικεί. Δεν μας αφήνει απληροφόρητους ο Θεός. Δεν μας λέει κάνατε λάθος. Όχι, λάθος δεν είναι θέμα λάθους. Είναι λάθος, αλλά δεν είναι θέμα ότι δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Μπορώ να το προβλέψω. Μπορώ να προβλέψω την απόφασή μου που είναι κατά τη σάρκα γεμάτη από κατάκριση. Έστω και αναγωνίζομαι στο έργο του Θεού. Σήμερα ήρθαμε πολύ από τις 6 ώρα για προσευχή. Εάν μέσα μας δεν κατοικούσε το Πνεύμα το Άγιο, και αν και πληρωθήκαμε με Πνεύμα Άγιο, τότε δεν περπατάμε κατά το Πνεύμα. Μα ήρθαμε από τις 6 ώρα. Μα θα μπορούσαμε να είχαμε έρθει και από τις 5.30. Μα προσευχηθήκαμε. Αύριο θα νηστέψουμε, πρώτα ο Θεός. Και μεθαύριο θα νηστέψουμε, πρώτα ο Θεός. Και αντιμεθαύριο θα νηστέψουμε, πρώτα ο Θεός. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί μέσα μας και κατοικεί άλλο πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος μας, προσέχετε μην ξεπέσετε από την απλότητα την εις Χριστόν Ιησούν, όπως εξαπάτησε ο διάβολος την Εύα που εξέπεσε. Τι έκανε η Εύα? Δεν έκανε αμαρτία. Κάθισε από κάτω από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και κοίταγε τον καρπό. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Τίποτα άλλο. Εκεί την πλησίασε ο διάβολος, τη δελέασε για να πάρει λάθος απόφαση να περπατήσει κατά τη σάρκα και να εκδιωχθεί, να μετακινήσει τη λιχνία της από την γη της ευλογίας, τον παράδεισο, στη γη της εχμαλωσίας, στον κόσμο. Δεν έκανε τίποτα, δεν αμάρτησε, κοίταζε. Αλλά μέσα της είχαν δημιουργηθεί σκέψεις, επιθυμίες. Και έρχεται ο διάβολος, τάκ, τι ωραία, από κανέναν καρπό δεν σε αφήνει ο Θεός να φας, από όλους αυτούς τους καρπούς κανέναν, ναι. Λέει η Εύα, κοιτάει, όχι, όλους αυτούς, αυτόν εκεί δεν με αφήνει. Γιατί αν τον φάω μου θα πεθάνω. Ψέματα, λέει ο Θεός. Και λέει την αλήθεια ο διάβολος. Δεν θα πεθάνεις, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις όμοιος με το Θεό στο να γνωρίζεις το καλό και το κακό. Αλήθεια, είπε. Αλλά μία αλήθεια θανατηφόρα. Θανατηφόρα αλήθεια. Και ξανακοίταξε η Εύα με μεγάλη προσοχή. Είδε είναι νόστιμος, είναι ωραίος στην όψη, και άμα τον φάω θα αποκτήσω και σοφία, και απλώνει το χέρι και το τρώει και πέθανε. Μετεκινήθη η λιχνία της,
από τον παράδεισο στον κόσμο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζει και λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει όμως εκτός από το Πνεύμα του Θεού που πρέπει να κατοικεί μέσα σου, πρέπει να υπάρχει και το Πνεύμα του Χριστού που να σε κατευθύνει. Και λέγει, αλλά εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, τότε αυτός δεν είναι του Χριστού. Και αν ο Χριστός δεν είναι μέσα μας, το σώμα, συγγνώμη, εάν δεν ο Χριστός είναι μέσα μας γιατί είμαστε του Χριστού, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα είναι ζωή για τη δικαιοσύνη. Πρέπει όμως και ο Χριστός να κατοικεί μέσα μας. Και για να κατοικεί ο Χριστός, όχι μόνο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και ο Χριστός να κατοικεί μέσα μας. Και για να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, πρέπει να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον αποφάσισε να ακούσει τον πατέρα του που του λέει, ποιος θα πάει για μας, ποιον θα αποστείλω, ποιος θα πάει εκεί που εγώ θα αποστείλω. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, είπε, έρχομαι με χαρά ο πατέρα να κάνω το θέλημά σου. Άρα το θέλημά μου δεν είναι απλό. Το θέλημά μου είναι να αποστρέψω τους οφθαλμούς σου από σένα, να σε αφήσω μόνος σου, καταραμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Θα πας? Και ο Κύριος μας είπε, με χαρά θα πάω. Και ξεκίνησε το φρόνημα του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού, που αν δεν το έχουμε, δεν κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Και αν κατοικεί μέσα μας ο Χριστός, τότε το σώμα της αμαρτίας είναι νεκρό. Το Πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μας οδηγεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, λοιπόν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό. Δεν πίστεψε ότι του άρπαξε τίποτα ο Θεός για να κάνει το θέλημά του. Κι όμως ο Θεός λέει, πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου. Δηλαδή θα αφήσεις πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, θα πάρεις το σταυρό μου και εμένα θα ακολουθείς. Ε, πώς δεν μου άρπαξες τίποτα? Μου άρπαξες τον πατέρα μου, τη μητέρα μου? Όχι, τίποτα δεν σου άρπαξα. Γιατί όποιος ακολουθεί εμένα, εγώ εκατονταπλάσια από αυτά που αφήνει θα του δώσω. Το πιστεύεις? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το πιστεύεις? Το πιστεύω, Κύριε. Το πιστεύω. Τώρα βοήθησέ με να κάνω σύμφωνα με το θέλημά σου. Και τι έκανε? Εκένωσε τον εαυτό του απόλυτου τη δόξα. Ξέρετε τι είπε? Είμαι ντενεκές ξεγάνωτος. Τίποτα δεν είμαι. Άθλιος ο τυδανός. Εκένωσε τον εαυτό του από κάθε δόξα. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Όχι ότι έγινε δούλος, μορφή δούλου πήρε. Δηλαδή υπηρέτης. Δηλαδή ό,τι μου πεις θα κάνω. Δηλαδή δεν έχω θέλημα, δεν έχω γνώμη, δεν έχω επιθυμία, δεν έχω νομίζω. Πάει όλα αυτά τα άφησα. Έλαβα δούλου μορφή. Μπορείς? Με τη χάρη του Χριστού. Και πώς έλαβε δούλου μορφή? Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους για τους οποίους ήρθε να πεθάνει. Πήρε τις αδυναμίες τους, πήρε τα πάθη τους, πήρε τη θέση τους. Και όταν βρέθηκε κατά το σχήμα σαν άνθρωπος, ποτέ δεν έπαψε να είναι Θεός, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Ξέρεις ποιος ήμουν εγώ? Δεν λέει τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος είσαι τώρα. Είσαι κατά το σχήμα σαν άνθρωπος έτοιμος να ταπεινώσεις τον εαυτό σου κατά πάντα, γενόμενος υπήκοος στο Θεό? Να, ποιος περπατάει κατά το Πνεύμα? Ποιος περπατάει κατά το Πνεύμα?
αυτός που είναι υπηκός στο Θεό κατά πάντα, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του και γιατί επειδή έχει το φρόνημα του Χριστού και ο Χριστός κατοικεί μέσα του. Και έχοντας το φρόνημα του Χριστού, ταπεινώνει τον εαυτό του. Ξέρετε, θα πει ταπεινώνει. Ξεφτυλίσεται. Δεν έχει πια προσωπικότητα. Ξεφτυλίσεται. Μπροστά στους ανθρώπους, μπροστά σε όλα. Προκειμένου να είναι υπάκουος στον Πατέρα του τον ουράνιο. Δηλαδή, να περπατάει κατά το Πνεύμα. Και τότε ο Θεός δεν βρήκε καμία κατάκριση στο Χριστό επειδή περπατούσε κατά το Πνεύμα. Καμία κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο όταν ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, του έδωσε το υπερπάνω όνομα. Όχι γιατί ήταν ο Λόγος του Θεού. Όχι γιατί ήταν ο Θεός. Αλλά γιατί ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού γενόμενος υπήκος στα λόγια του Πατέρα του. Αυτά τα λόγια τα οποία σας λέγω, έλεγε, τα λέω εγώ, Πατέρας μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που βλέπετε, ο Πατέρας μου κατοικεί μέσα μου. Και ο Παύλος τι λέει, όχι εγώ, ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Όχι εγώ, η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Γιατί, γιατί κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί και ο Χριστός, επειδή έχει το φρόνημα του Χριστού και τώρα είναι παιδί πραγματικό του Θεού, γιατί διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Αδερφοί, έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθουμε γιατί είμαστε καλοί αδελφοί, καλοί χριστιανοί, καλοί πρεσβύτεροι, καλοί ποιμένες, όχι, και κάνουμε υπομονή όπως, όχι, αλλά επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί πάντοτε μέσα μας και επειδή και ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, γιατί πήραμε απόφαση να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, ώστε εκ των πραγμάτων πια να περπατάμε κατά το Πνεύμα και να μην υπάρχει ούτε μία κατάκριση σε πάνω μας. Ακατάκριτος άνθρωπος, ξέρετε τι θα πει. Ακατάκριτος. Μπορεί να μην κάνουμε όλα τα καλά, μπορεί να μην είμαστε οι καλύτεροι, αλλά επειδή επιθυμούμε το ελάχιστον, να περπατάμε κατά το Πνεύμα, θεωρούμεθα ακατάκριτοι στα μάτια του Θεού. Δεν είμαστε δίκαιοι, αλλά δια της πίστεως θεωρούμεθα δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Δεν είμαστε ακατάκριτοι, αλλά δια της πίστεως, επειδή θέλουμε να περπατάμε κατά το Πνεύμα, ενδιαφερόμεθα να κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και ο Χριστός μέσα μας, γιατί έχουμε το φρόνημα του Χριστού, θεωρούμεθα ακατάκριτοι και περπατούμε κατά το Πνεύμα. Και το μέλλον μας, θύρα ανεωγμένη, διότι εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου, έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ λεπτό, αλλά είναι εύκολο. Και είναι εύκολο γιατί θα το κάνουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και επιμένω, ξέρω πολύ καλά πότε κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μου. Εσείς το ξέρετε, μην μου πείτε όχι. Ποιο πνεύμα κατοικεί τώρα μέσα σου, αν κατοικεί το πνεύμα της αμφιβολίας, το πνεύμα της απιστίας, το πνεύμα της αγωνίας, το πνεύμα του φόβου? Το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Εάν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, είναι πολύ καλά. Τώρα πρέπει να κατοικήσει και ο Χριστός. Και για να κατοικήσει και ο Χριστός, πρέπει να έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Μπορώ να κατοικεί πάντοτε το Πνεύμα του Θεού μέσα μου? Βέβαια, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και κάνε με κατοικητήριο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Μπορώ να έχω το φρόνημα του Χριστού? Βέβαια. Χριστέ μου, είμαι άθλιος σου τυδανός, δώσε μου το Πνεύμα του Χριστού για να κατοικεί ο Χριστός μέσα μου. Και φτάνει? Βέβαια. Εάν μετανοούμε, εξομολογούμεθα και επικαλούμεθα το όνομα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Χριστέ μου.